Μαγούλιανα, ένα πετρόκτιστο ιστορικό χωριό που αγναντεύει το Μέναλο από το ψηλότερο κατοικημένο σημείο της Πελοποννήσου. Αφήνουμε τα Μαγούλιανα και κατηφορίζουμε δυτικά προς το Βαλτεσινίκο. Στο σταυροδρόμι της Κορφοξυλιάς, εκεί που οι διερχόμενοι οδηγοί συναντούν τους φυσιολάτρες πεζοπόρους και τους μελισσοκόμους, βρίσκεται το σανατόριο της Μάνας. Είναι έργο της Άννας Παπαδοπούλου, γνωστής και ως μάνα του στρατιώτη, από την οργάνωση που η ίδια δημιούργησε στη Μικρά Ασία. Στην ευρύτερη περιοχή της Βιτίνας, στήκαν τρία, αλλά λειτουργήσαν τα δύο. Το Ιθώμι, ή Άγιος Τρίφων, που ανήκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και το σανατόριο της Κορφοξυλιάς. Το πολυτελές σανατόριο και ξενοδοχείο της Αλωνίστενας έμεινε ημιτελές. Το σανατόριο της Κορφοξυλιάς αποτελεί μοναδικό δείγμα νοσοκομιακής αρχιτεκτονικής της εποχής. Άρχισε να χτίζεται το 1923 από λαγκαδινούς μαστόρους και ξεκίνησε τη λειτουργία του με κάποιες ελλείψεις το 1928. Τα επίσημα εγγένεια έγιναν το 1930. Κάθε όροφός του έχει εμβαδό 660 μέτρα, ενώ η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 2.500 τετραγωνικά. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν βοηθητικά κτίσματα, όπως μαγειρία, κτίρια, ενεργειακός σταθμός, δεξαμενή νερού, κημητήριο. Πιο πέρα στέκει ο πετρόκτιστος ναός των Αγίων Πάντων. Η Άννα Παπαδοπούλου γεννήθηκε το 1871. Ήταν αδελφή του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Στα 19 της παντρεύτηκε τον Απόστολο Παπαδόπουλο και οκτήμονα της Βόρειας Εύβοιας και απέκτησε δύο παιδιά. Βοηθούσε τις οικογένειες των εργατών του συζύγου της στο χωριό Ροβιές και πλήρωνε δάσκαλο για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Στη Λίμνη έκτισε σχολείο. Ο μαρτυρικός θάνατος του αδελφού της Παύλου Μελά την επηρέασε καθοριστικά. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και αφοσιώθηκε σε φιλανθρωπικά έργα. Πρωτοστάτησε στη λειτουργία της Πολυκλινικής Αθηνών και στην επέκταση του νοσοκομείου Σωτηρία. Με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο κατατάχθηκε στο στρατό ως εθελόντρια νοσοκόμα και υπηρέτησε εκείνη την κρίσιμη δεκαετία σε όλα τα μέτωπα. Το 1922. Τιμήθηκε με 12 παράσημα. Στη συνέχεια βοήθησε με διάφορες οργανώσεις τους πρόσφυγες. Η ιδέα για το σανατόριο γεννήθηκε, όπως σημειώνει η ίδια, όταν στο 1919 υπηρετούσα εις το Αηδίνι και έπαθε αιμόπτυση ο Γιάννης Ανδρουλάκης, συνάδελφός μου, εκρεθύμνης. Έτσι ξεκίνησε τον αγώνα για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την ανέγερση. Ταξίδεψε σε Αίγυπτο και Αμερική για να συναντήσει εύπορους Έλληνες και
με μεγάλους χορηγούς, ψαρκάδες αδελφούς, Σπετσερόπουλους, συγκέντρωσε το ποσό των 7 εκατομμυρίων εκείνης της εποχής. Το σανατόριο άρχισε να εγκαταλείπεται το 1938 με την επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής λαϊλατήθηκε. Η σημερινή εικόνα του είναι θλιβερή και ντροπιαστική. Η στέγη έχει καταρρεύσει, το κτίριο έχει αφαιτεί στη μοίρα του. Η Άννα Μελά Παπαδοπούλου, η μάνα του στρατιώτη, πέθανε στην Αθήνα το 1938 από φυματίωση. Κηδεύτηκε στις Ροβιές, στο οικογενειακό κημητήριο. Μία αξιοθαύμαστη γυναικεία μορφή που τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το μετάλλιον αρετής και αυτοθυσίας. Επάνω στη φωτογραφία της από τη Σμύρνη το 1919 σημείωνε «Τα όνειρα δεν μένουν όνειρα».